Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος, το 97-98% των κατοίκων των Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνας ψήφισαν ναι στην ένωση με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Οι αρχές των τεσσάρων ουκρανικών περιοχών που τέλουν υπό τον έλεγχο της Ρωσίας ανακοίνωσαν πως το ναι κερδίζει, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά όπως χαρακτηρίζονται, αποτελέσματα σε δημοψηφίσματα προσάρτησης από τη Ρωσία, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Οι αρχές καθεμίας από τις τέσσερις ουκρανικές περιοχές δήλωσαν πως τον εξασφαλίζει ανάμεσα στο 97% και το 98% των ψήφων μετά την καταμέτρηση του 20% έως και 27% των ψήφων. Τα παραπάνω μετέδωσαν τα πρακτορία RIA Novosti, TASS και Interfax. Να σημειωθεί πως στη Χερσόνα περιλαμβάνονται και οι ψήφοι των 20% των περιοχών Νικολάεφ, οι οποίες θα ενταχθούν στη Χερσόνα μέχρι να απελευθερωθεί ολόκληρη η περιφέρεια του Νικολάεφ. Πλέον νομιμοποιείται η Ρωσία να υπερασπιστεί το εδαφός της, καθώς θα γίνουν δημοκρατίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι οποίες θα χαρακτηριστούν εν μέρη κατεχόμενες από τις εχθρικές ουκρανικές δυνάμεις.